Και πάμε για την επόμενη μας συνταγή. Θα φτιάξουμε χοιρινές μπριζόλες. Θα τις γεμίσουμε με τυρί, με τσοβόνι και μπέικον. Οπότε η γεύση τους θα είναι μοναδική. Και για αυτούς που νομίζουν ότι πρέπει να δώσουν μια περιουσία όντως για να μαγειρέψουν το Αγίου Βαλεντίνου, κάνουν λάθος. Γιατί σήμερα θα σας αποδείξω πως αυτές οι μπριζόλες θα γίνουν οι πιο σεξι μπριζόλες που έχετε δει ποτέ σας. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τις χοιρινές μπριζόλες γεμιστές με μπέικον και με τσοβόνι θα χρειαστούμε για το ρύζι 250 γραμμάρια ρύζι μπασμάτι, 500 γραμμάρια νερό, ένα κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά, ένα κουταλάκι του γλυκού κοφτό, ζωμό λαχανικών σε βαζάκι μάτζι, 2 με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα φύλλο δάφνης, ένα κλωναράκι δενδρολίβανο και πιπέρι. Για τις μπριζόλες, 2 χοιρινές μπριζόλες κόντρα, 100 γραμμάρια με τσοβόνε, 4 φέτες μπέικον, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και μία κουταλιά της σούπας ζωμό λαχανικών σε βαζάκι μάτζι. Για το σερβίρισμα, ρίγανη και δεντρολίβανο. Δεν θα ξεκινήσω πρώτα από τις μπριζόλες, θα ξεκινήσω από το ριζάκι μου. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα αφήσω το τηγάνι εδώ πέρα να αρχίσει να ζεσταίνεται, γιατί όχι. Ας το δω. Για το ρύζι τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα. Θέλουμε ρύζι μπασμάτι, θέλουμε να φτιάξουμε ένα σπυρωτό ρύζι, ωραία, να πηγαίνει με τις μπριζόλες μας. Οπότε η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Ουσιαστικά για να φτιάξουμε ένα ρύζι μπασμάτι θέλουμε μία κούπα από ρύζι, εδώ. Το βλέπετε? Έτσι όπως είναι την αδειάζουμε. Και θα βάλουμε 2 κούπες νερό. 1, 2. Θα προσθέσουμε λίγο κουρκουμά. Γιατί θέλουμε να το κάνουμε κίτρινο, θέλουμε να το κάνουμε σεξι. Θα ανακατέψουμε ελάχιστα, όχι πολύ, γιατί άμα ανακατέψουμε πολύ τι θα γίνει? Θα βγάλει το άμυλο το ρύζι και θα λασπώσει το μπασμάτι μας. Οπότε είναι κάτι που δεν θέλουμε. Εδώ. Θα προσθέσω ένα κουταλάκι του γλυκού από το νέο μάτζι ζωμό λαχανικών σε βαζάκι, που φτιάχνεται με αγνά υλικά και ταιριάζει σε όλα τα φαγητά. Μετά το άνοιγμα διατηρείται στο ψυγείο για 2 εβδομάδες. Θα βάλουμε και εδώ και στις μπριζόλες. Οπότε εδώ πέρα θέλουμε ένα κουταλάκι κοφτό του γλυκού. Φτάνει εδώ. Και εδώ πέρα υπάρχουν όλα. Υπάρχει το αλάτι που χρειαζόμαστε, υπάρχει η γεύση που χρειαζόμαστε, υπάρχουν όλα μα όλα. Εδώ. Θα προσθέσω ελάχιστο πιπέρι και ελαιόλαδο. Βάζουμε το λάδι και δεν θα το λυπηθούμε. Θα βάλουμε λάδι, βλέπετε. Θέλει τουλάχιστον 2 με 3 κουταλιές σούπας λαδάκι. Σε περίπτωση που δεν βάλουμε, θα βγει στεγνό το ρύζι, δεν έχει καμία ουσία. Θα ρίξω και το πιπέρι. Εδώ. Ένα φύλλο δάφνης. Ένα κλωναράκι δέντρο λίβανο. Εδώ. Κλείνω το καπάκι. Βάζω πάνω στη φωτιά. Και σιγοβράζω μέχρι που να εξατμιστεί τελείως το νεράκι. Δεν βάζουμε δυνατά τη φωτιά. Άμα τη βάλουμε δυνατά τη φωτιά, τι θα γίνει? Θα αρπάξει το ρύζι από κάτω. Θέλουμε σιγανά τη φωτιά. Είναι μια πολύ εύκολη συνταγή. Όλοι μπορούν να την κάνουν. Σε περίπτωση που δεν έχετε καπάκι στην κατσαρόλα σας, μπορείτε να τη λήξετε με μεμβράνη. Δουλεύει και αυτός ο τρόπος μια χαρά. Οπότε ήρθε η ώρα να ετοιμάσω τις μπριζόλες μου. Για τις μπριζόλες τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα. Έχω πάρει 2 χοιρινές μπριζόλες και θέλω έτσι να είναι αρκετά χοντρές για να μπορέσω να τις γεμίσω. Τώρα, πρέπει να εξηγήσουμε 2 πράγματα για τις μπριζόλες που πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβετε. Αυτό το κομμάτι εδώ στην μπριζόλα είναι το καρέ της μπριζόλας. Είναι ένα κομμάτι σχετικά άλυπο και ένα κομμάτι που ουσιαστικά στεγνώνει πάρα πολύ εύκολα. Δεν πρέπει να το παραψήσουμε. Αυτό το κομμάτι κάτω από την μπριζόλα, εδώ, είναι η πανσέτα. Είναι ένα κομμάτι λιπαρό που θέλει οπωσδήποτε αρκετό ψήσιμο. Οπότε, όταν ψήνουμε τις μπριζόλες μέσα στο φούρνο ή θα κάνουμε μαλακό και τραγανό το κάτω μέρος της πανσέτας και θα στεγνώσει το πάνω και δεν θα τρώγεται, ή θα κρατήσουμε ζουμερό το πάνω μέρος και το κάτω ουσιαστικά δεν θα ψηθεί καθόλου και θα έχει κομμάτια λίπους. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε? Το δεύτερο. Κανένα από τα δύο. Πρέπει να προσέξουμε. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Πρέπει να φροντίσουμε το κομμάτι εδώ πέρα της πανσέτας, να πάρω και να το χαράξω εδώ, για να βοηθήσω τι? Να μεγαλώσω την επιφάνεια από το λίπος που υπάρχει στην πανσέτα και να μπορέσει να γίνει πιο τραγανό και να ψηθεί πιο γρήγορα. Εδώ. Το βλέπετε? Ένα. Πάω και στο δεύτερο ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Χαράσω εδώ.
Δεν είναι κάτι δύσκολο, εύκολο είναι αυτά. Απλά πρέπει να το θυμόμαστε κάθε φορά. Πρέπει να δίνουμε σημασία και να καταλαβαίνουμε ότι αυτή η μπριζόλα όντως έχει δύο εντελώς διαφορετικά κομμάτια κρέατος. Τώρα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε γενικά στις μπριζόλες είναι να φροντίσουμε να μην στεγνώσει το πάνω μέρος. Πώς? Είτε βάζοντας μία επικάλυψη τύπου φρυγανιά παρμεζάνα για να μπορέσει να κρατήσει όλα τα ζουμιά της και να μην παραψηθεί μέσα στο φούρνο, ή να φροντίσουμε από μέσα να τις παρέχουμε υγρασία όλη την ώρα καθώς ψήνεται. Οπότε θα κάνω. Θα κάνω μια μικρή τρύπα εδώ, θα φροντίσουμε το μαχαίρι να ανοίξει μέσα περισσότερο, εδώ. Σε αυτό το φάκελο, άμα βάλω λίγο βουτυράκι μέσα, όντως οι μπριζόλες μου θα παραμείνουν μαλακές εδώ πέρα, ενώ θα ψήνεται το κάτω μέρος κανονικά. Αλλά εγώ τι θα κάνω, θα το πάω στο επόμενο επίπεδο και αντί για να βάλω λιπαρά από βούτυρο, θα βάλω λιπαρά από τυρί. Έχω μετσοβόνε, οπότε θα κόψω εδώ πέρα λίγα κομμάτια. Το μετσοβόνε είναι ένα καπνιστό τυρί και θα καπνίζει το κρέας μου καθώς θα ψήνεται μέσα. Και έτσι όπως είναι, θα πάρω και θα βάλω ένα κομμάτι μέσα. Ωχ, Παναγία μου. Πείτε μου σε ποιον δεν τρέχουν τα σάλια. Και θα πάρω και θα βάλω και ένα δεύτερο κομμάτι. Εδώ. Και επειδή θέλω έτσι να το κάνω ακόμα πιο σεξι, θα κόψω και λίγο μπέικον. Εδώ. Θα βάλω και το μπέικον μέσα. Εδώ. Έχουμε κάνει ένα φακελάκι εδώ πέρα. Οπότε βάζουμε μέσα στη γέμιση και το μπέικον τι έχει. Έχει λιπαρά. Οπότε καθώς ψήνει την μπριζόλα, τι θα κάνει το μπέικον, θα βγάλει τα λιπαρά, θα καπνίσει, θα δώσει γεύση από μέσα το κρέας μας και ουσιαστικά θα το κρατήσει πάρα πολύ ζουμερό. Φαίνεται τίποτα? Όχι. Υπάρχει μία μικρή τρυπούλα εδώ πέρα και όλη αυτή η γεύση υπάρχει μέσα στην μπριζόλα. Πάει η πρώτη μας. Πάμε να ετοιμάσουμε και τη δεύτερη. Μία μικρή τρύπα εδώ. Και καθώς ανοίξουμε την τρύπα, παίρνουμε το μαχαίρι μας, το βάζουμε και ανοίγουμε προς τα μέσα περισσότερο το φάκελο που έχουμε ετοιμάσει. Και από εδώ και από εδώ. Παίρνουμε και βάζουμε μέσα το τυρί μας. Όλα αλλά. Αλλά αυτή τη συνταγή θα τη λατρέψετε, είμαι σίγουρος. Όντως θα την κάνετε όλοι. Είναι φανταστική και όντως δίνουμε σημασία περισσότερο στο κρέας μας. Πάει και αυτό έτοιμο. Τώρα, για να διασφαλίσουμε ότι εδώ πέρα η γέμιση δεν θα φύγει, πάρτε και βάλτε μία δοντογλυφίδα εδώ. Ίσα-ίσα σειράψτε λίγο σε αυτό το σημείο. Μία εδώ. Και μία εδώ. Και βουαλά. Το δύσκολο κομμάτι της συνταγής έφυγε. Διονύση, σε αυτό το σημείο έπρεπε να χειροκροτήσεις. Γιατί αυτό που κάναμε ήταν φανταστικό. Λοιπόν, μόνο λάδι. Εδώ. Φανταστικό. Ελαιόλαδο. Αγία μου. Μασαζάκι. Και έτσι όπως είναι, τι θα κάνω, θα πάω στη φωτιά μου και θα βάλω τις μπριζόλες έτσι. Γιατί? Γιατί θέλω να ψήσω το σημείο που πραγματικά δυσκολεύεται να ψηθεί. Θα κάνετε λίγο υπομονή, θα ψήσετε τις μπριζόλες περίπου 3-4 λεπτάκια έτσι από αυτή την πλευρά και μετά θα δώσουμε χρώμα από τις υπόλοιπες πλευρές. Δύσκολο? Όχι. Εύκολο? Ναι. Κοιτάξτε και εδώ πέρα, το ριζάκι μας βράζει, χαμηλά η φωτιά οπωσδήποτε, κλείνουμε ξανά το καπάκι και αφήνουμε μέχρι πραγματικά να εξατμιστεί όλη η υγρασία. Η προέλευση του Μετσοβόνε είναι το Μέτσοβο, ένα γραφικό ορεινό χωριό στη Βόρεια Ελλάδα. Πρόκειται για ένα ημίσκληρο καπνιστό τυρί από αγελαδινό γάλα ή μείγμα αγελαδινού και εγωπρόβειου γάλακτος που παράγεται με την τεχνική πάστα φιλάτα, μια τεχνική πλαστικοποίησης και ζύμωσης του φρέσκου τυροπήγματος σε ζεστό νερό, όπως ακριβώς φτιάχνεται και η ιταλική προβολόνε. Και με το που πάρουν ωραίο χρώμα από τη μία πλευρά, εδώ, κοιτάξτε, γυρνάμε, δίνουμε χρώμα. Εδώ, λίγο χρώμα. Και έτσι όπως είναι οι μπριζόλες μας εδώ, ήρθε η ώρα να τις αλείψουμε με γεύση. Οπότε θα πάρω λίγο μάτζι ζωμό λαχανικών με ένα πινέλο. Θα λείψω από τη μία πλευρά, εδώ. Και λίγο εδώ. Και έτσι όπως είναι, θα βγάλω τις μπριζόλες μου. Θα βάλω από την άλλη πλευρά, πάνω στη σχάρα. Και μόλις βάλω από την άλλη πλευρά, θα ξανακάνω. Ξανά λίγο ζωμό. Και ξανά λίγο ζωμό. Παναγία μου.
τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο, όλα τα έχετε εδώ. Κοιτάξτε εδώ ένα γλασάρισμα που θα γίνει. Και έτσι όπως είναι, μέσα στο φούρνο, ο φούρνος μας είναι προθερμασμένος στους 200 βαθμούς. Και οι μπριζόλες μας θέλουν μόλις 15, άντε αν τις θέλετε πολύ καλό, σημαίνει 20 λεπτά, αλλά για μένα 15 λεπτά είναι το τέλειο. Οπότε σβήνω το μάτι μου, σε 15 λεπτά θα είναι έτοιμο και το ριζάκι μου, σχεδόν έτοιμο είναι, κοιτάξτε εδώ. Απλά για να καταλάβουμε αν είναι έτοιμο, το μόνο που χρειάζεται είναι λίγο να κάνουμε το πυρήνιο. Α, κοιτάξτε εδώ, έτοιμο. Από τη στιγμή που δεν βλέπουμε γρασία μέσα καθόλου, το ρύζι μας είναι έτοιμο. Οπότε κάνω, σβήνω τη φωτιά, κλείνω το καπάκι, το ρύζι μου είναι έτοιμο, περιμένω να γίνουν και οι μπριζόλες. Και σερβίρω. Η πρώτη εμφάνιση του μπέικον χρονολογείται πίσω στο 1500 π.Χ. στην Κίνα, αν και υπάρχουν αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι Ρωμαίοι και οι Έλληνες έμαθαν την τεχνική για να ετοιμάζουν μπέικον από τις κατακτήσεις τους στη Μέση Ανατολή. Οι Ρωμαίοι εξέλιξαν την αναπαραγωγή των χοίρων και έτσι άρχισε η εξάπλωση της παραγωγής χοιρινού κρέατος σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και οι μπριζόλες μου είναι έτοιμες! Όπως σας είπα, δεν πρέπει να παραψήσετε τις μπριζόλες. Υπάρχει. Συγκλονιστικό. Λοιπόν, και το ριζάκι μου είναι έτοιμο. Άντε, γεια. Κοιτάξτε εδώ. Το τέλειο ρύζι με μόλις μία κούπα ρύζι και δύο νεράκι. Αυτό ήταν. Κοιτάξτε πόσο φανταστικό που είναι να βγάλεις ένα πιάτο κίτρινο ριζάκι με κουρκουμά. Μπορείτε να βάλετε και κάρι, άμα θέλετε. Αλλά ο κουρκουμάς είναι σχετικά πιο άγευστος. Φανταστικό. Κοιτάξτε εδώ. Και έτσι όπως είναι. Ου. Άντε, γεια. Και επειδή θέλουμε να το κάνουμε ακόμα πιο όμορφο, θα κάνουμε ένα ωραίο μπουκετάκι με αρωματικά ρίγανη, δεντρολίβανο, εδώ, όπως είναι. Θα βάλουμε εδώ. Και αυτομάτως μία μπριζόλα χοιρινή που ίσως και να την υποτιμάτε, γίνεται η πιο γκουρμέ μπριζόλα. Για τις χοιρινές μπριζόλες γεμιστές με μπέικον και με τσοβόνε, βάζουμε σε κατσαρόλα το ρύζι, το νερό, τον κουρκουμά και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το ζωμό λαχανικών, πιπέρι, ελαιόλαδο, το φύλλο δάφνης, το δενδρολίβανο και κλείνουμε το καπάκι. Μεταφέρουμε σε χαμηλή φωτιά και σιγοβράζουμε για 10 με 12 λεπτά. Για τις μπριζόλες, χαράζουμε διάφορα σημεία στο λίπος που βρίσκεται στο κόκαλο της κάθε μπριζόλας. Στο σημείο που είναι το ψαχνό, κάνουμε μια τομή και δημιουργούμε μια θήκη για να χωρέσει η γέμιση. Κόβουμε το μετσοβόνε σε λεπτές φέτες, το μπέικον σε μικρά κομμάτια και μοιράζουμε στις δύο μπριζόλες. Κλείνουμε με μία οδοντογλυφίδα, πασπαλίζουμε με ελαιόλαδο και βάζουμε σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά από την πλευρά του λίπους. Ψήνουμε για 3 με 4 λεπτά μέχρι να πάρει καλό χρώμα. Στη συνέχεια, ψήνουμε την κάθε πλευρά μέχρι να πάρουν χρώμα οι μπριζόλες. Απλώνουμε με ένα πινέλο στη μία πλευρά του στο ζωμό λαχανικών. Μεταφέρουμε σε ταψί με σχάρα και αλείφουμε και στην άλλη πλευρά με το ζωμό λαχανικών. Ψήνουμε στους 200 βαθμούς για 15 με 20 λεπτά και σερβίρουμε με ρίγανη και δεντρολίβανο. Καίει, καίει, καίει. Δεν μας πειράζει. Αλλά όλοι περιμένουν αυτή την έκπληξη. Εδώ πέρα είναι τραγανή η πανσέτα από κάτω. Και από πάνω βέβαια το καρέ έχει μείνει πάρα πολύ ζουμερό. Και εκτός ότι έχει μείνει ζουμερό, είναι και σούπερ γεμιστό. Με τσοβόνε, καπνιστό, με μπέικον. Θέλετε να σας περιγράψω? Νομίζω ότι και να θέλετε να σας περιγράψω, δεν μπορώ να το κάνω. Γιατί είναι τόσο μοναδικό, τόσο ιδιαίτερο και πραγματικά με λίγο τυράκι και λίγο μπέικον απογειώσαμε ένα κρέας που πραγματικά κανείς δεν το έχει στο μυαλό του κάπως έτσι. Φανταστική συνταγή, να τη φτιάξετε οπωσδήποτε. Λιώνει.